Κύριε Κατσότη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Μπαρδούνια, σε εσάς και τους ακροατές. Τι γίνεται, έχουμε βρεθεί πάλι στο μάτι του τυφώνα Δέλτα, της μετάλλαξης Δέλτα. Γιατί υπάρχει πολύ μουρμούρα στον κόσμο, γιατί δεν έχουν καταλάβει τι θα γίνει. Θα φοράμε μάσκες, δεν θα φοράμε. Θα πηγαίνουμε στα μαγαζιά, δεν θα πηγαίνουμε. Θα μπορούμε να μετακινηθούμε ή δεν θα μπορούμε. Υπάρχει έτσι μια ψιλοανοργανωσιά σε αυτό το κομμάτι. Ναι, βεβαίως ο κόσμος έχει δίκιο, γιατί βέβαια αυτό το κλίμα προέρχεται από την διαχείριση που κάνει η κυβέρνηση της πανδημίας. Αυτό που κάνει ουσιαστικά είναι να προτάσει την ατομική ευθύνη, πετάει από πάνω τις τεράστιες ευθύνες που έχει. Υπάρχει όμως ατομική ευθύνη, έτσι δεν είναι? Βεβαίως υπάρχει, κανείς δεν λέει ότι δεν υπάρχει και ο κόσμος έχει πάρει τις δικές του ευθύνες. Όμως όταν βλέπω ότι η κυβέρνηση δεν παίρνει τις ευθύνες που τις αναλογούν, γιατί είναι κυβέρνηση και είναι υποχρεωμένη, υποτίθεται να πάρει τέτοια μέτρα έτσι ώστε να διασφαλίσει τη ζωή του ίδιου του λαού μας και ιδιαίτερα το δημόσιο σύστημα υγείας. Όταν λοιπόν εδώ αρνείται να πάρει μέτρα, αντίθετα όμως κάνει παραπέρα, εξαγγέλει παραπέρα συγχωνεύσεις, παραπέρα λουκέτα σε νοσοκομεία, και βακούν αυτή την πολιτική της εμπορευματοποίησης. Κύριε Κατσότη, θα θέλατε να μας εξηγήσετε γιατί αφού τέλος πάντων και τα νοσοκομεία μέσα στο θέμα κορονοϊού είναι, ας πούμε, ας δούμε λοιπόν γιατί θεωρείτε ότι είναι εμπορευματοποίηση και γιατί είναι αρνητικό, αρνητική απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε κάποιες συνενώσεις νοσοκομείων που είναι κοντά και αλληλοκαλύπτουν, θέλοντας να δημιουργήσει κάτι πιο έτσι λέει η κυβέρνηση, κάτι πιο αποτελεσματικό και πιο λειτουργικό στη θέση του. Κύριε Βαρδούνια, όλη αυτή την περίοδο της πανδημίας επιβεβαιώθηκε πλήρως ότι το δημόσιο σύστημα υγείας νοσεί βαριά. Γιατί οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα μείωσαν τις δαπάνες για την ενίσχυσή του και τις προσλήψεις προσωπικού και την κτηριακή υποδομή για υλικά τα οποία, για τεχνολογία, η οποία είναι απαραίτητη αναγκαία και για μονάδες εντατικής θεραπείας, αυτές που αντιστοιχούν σύμφωνα με τις νόρμες που έχει πει ο ίδιος ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Δεν τις βγάζουμε από το μυαλό μας δηλαδή. Και η Ελλάδα θα πρέπει να έχει 3.500 μονάδες εντατικής θεραπείας. Η κυβέρνηση τι λέει? Ότι ο ιδιωτικός τομέας συμπληρώνει το δημόσιο σύστημα υγείας. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα από αυτό και επιβεβαιώθηκε όλη αυτή την περίοδο. Όταν η κυβέρνηση πλήρωσε για μία μονάδα εντατικής θεραπείας που της είχε ανάγκη από 800 ευρώ 1.600. Τα διπλάσια σε αυτή την περίοδο. Όσο είναι γνωστό, όταν έχεις πόλεμο, λέει επίταξη. Εδώ αρνήθηκε να, όχι μόνο αρνήθηκε να επιτάξει τον ιδιωτικό τομέα, αλλά του έδωσε και χρήμα από πάνω. Είναι σαν την κατοχή όπου οι μαυραγωρίτες πάνω στη ζωή, στην πείνα του λαού μας, τις άβρισαν. Παντός, κύριε Κατσότη, αν μου επιτρέπετε, σε αυτά που λέτε, θα σας απαντούσε κάποιος από την κυβέρνηση ότι δεν είναι έτσι, διότι και προσλήψεις κάνανε στο ΕΣΥ και τις ΜΕΘ αύξησαν και χρήματα δώσαν και σήμερα μάλιστα ο κ. Μητσοτάκης πήγε και εγκαινίασε το κέντρο υγείας στο Κερατσίνι, που όπως είπε είναι από τα, από τα πλέον σύγχρονα στην ευρύτερη περιοχή. Άρα γιατί κατηγορείτε ότι δεν θέλω το δημόσιο σύστημα υγείας, θα σας πει κύριε κάποιος. Κύριε Μπαρδούνια, είναι γνωστό ότι η πανδημία μας βρήκε με 11 νοσοκομεία λιγότερα, με χιλιάδες εργαζόμενους υγειονομικούς λιγότερους από τη σταξιδότησή τους, αλλά και από την μη πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού. Τα κενά, όπως λένε ήδη οι φορείς των νοσοκομιακών γιατρών και των υγειονομικών, είναι τεράστια τα κενά σε υγειονομικούς και σε γιατρούς. Και όλα αυτά συνθέτουν αυτό το πολύ με το πρόβλημα του δημόσιου συστήματος υγείας, που η κυβέρνηση όταν λέει θα πάρω μέτρα, παίρνει μέτρα για να αντέξει το σύστημα υγείας. Και εδώ πάλι οι προτάσεις όλες που έγιναν για το θέμα των εμβολιασμών, δυστυχώς η κυβέρνηση και εδώ πάει μπρος πίσω στο θέμα αυτό των εμβολιασμών 7 μήνες τώρα. Γιατί, με συγχωρείτε. Για το διάλογο. Γιατί πάει μπρος πίσω? Είπε και ο Πρωθυπουργός, 5 εκατομμύρια άνθρωποι εμβολιάστηκαν. Οι όποιες καθυστερήσεις οφείλονταν όχι στην Ελλάδα, αλλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λύθηκε αυτό, ήρθαν τα εμβόλια.
Εντάξει, άρα μην κατηγορούμε την κυβέρνηση, δεν είναι. Αυτή ήταν ό,τι μπορούσε. Η παραδόση των εμβολίων, 7 μήνες τώρα, η παραδόση των εμβολίων είναι αυτό που είπατε κι εσείς. Υπήρχαν εκβιασμοί από τις πολυεθνικές του φαρμάκου και μέσα βέβαια υπάρχουν και οι γεωπολιτικές κόντρες, όπως είναι γνωστό. Και ένα τέτοιο σημαντικό επιστημονικό επίτευγμα δυστυχώς είναι μπαίνει σε αυτά τα πλαίσια των ανταγωνισμών και των αντιθέσεων. Η υγειονομική όμως από την αρχή, όπως το ΚΚΕ, κύριε Μπαρδονιά, ξεκαθάρισε την ανάγκη να στηριχθεί το εμβολιαστικό πρόγραμμα. Αλλά όμως εδώ προτάχθηκε το ζήτημα ότι πρέπει να υπάρξει έγκυρη προμήθεια όλων των συσκευασμάτων. Και εδώ η κυβέρνηση έκανε επιλογές πάλι. Με βάση αυτό που είπατε, την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κάνει ιδιαίτερες συμφωνίες με πολυεθνικές του φαρμάκου. Από πού να βρει εμβολία, συγγνώμη κύριε Κατσοκή, είμαστε σε ένα φορέα, από εκεί θα πάρουμε τα εμβολία. Έκανε συγκεκριμένες επιλογές. Και εμείς λέμε ότι θα έπρεπε να εξασφαλίσει συνολικά κάθε διαθέσιμο συσκεύασμα. Είτε αυτό λεγόταν Pfizer, είτε λεγόταν τέλος πάντων πώς θα λένε τα ονόματά τους, όποιο και αν είναι, από όπου και αν προέρχεται. Όμως εδώ είδατε ότι απέκλεισαν συσκευάσματα, όχι ότι τα θεώρησαν ότι δεν είναι αποτελεσματικά και τα απέκλεισαν, τα απέκλεισαν γιατί είχαν μια ιδιαίτερη συμφωνία. Κύριε Κατσούτη, για να το τρέξω λίγο λόγω χρόνου, αν μου επιτρέπετε. Βεβαίως. Λοιπόν, κατηγορία αντιπολίτευση και το ΚΚΕ βεβαίως, με τη δική του οπτική, ότι η κυβέρνηση δημιουργεί προβλήματα στη δημόσια παιδεία. Και έρχεται μόλις θέση η κυρία Κεραμέως και ανακοινώνει 11.700 προσλήψεις εκπαιδευτικών από το Σεπτέμβριο. Τότε γιατί γίνονται αυτές οι καταγγελίες, αφού παίρνω κόσμο για να στηρίξω τη δημόσια εκπαίδευση. Γιατί με κατηγορείτε. 11.700 και λείπουν 60.000 εκπαιδευτικοί. Παίρνει 11.700. Βεβαίως. Το 60.000 μεγάλος αριθμός είναι, από πού βγαίνει αυτό. Αυτό βγαίνει από τους φορείς των εκπαιδευτικών, βγαίνει αυτό το νούμερο, το 60.000 κενών θέσεων στα σχολεία, σε όλα τα σχολεία, λοιπόν και η κυβέρνηση παίρνει 11.700. Δεν λοιπόν καλύπτει αυτές τις ανάγκες. Αντίθετα, το κάνει αυτό για να καλύψει αυτό το σχέδιο, το αντιδραστικό σχέδιο που σήμερα η κυβέρνηση προχωρά για το θέμα της παιδείας, το οποίο τι κάνει. Είναι μια νέα αντιδραστική τομή στη λειτουργία, το περιεχόμενο του σχολείου, στον ίδιο το ρόλο του εκπαιδευτικού και εισάγει την επιχειρηματική λειτουργία του σχολείου, ακόμα και για την ανέβεση πόρων με την αξιοποίηση των σχολικών κτηρίων, των υποδομών και καταστάσεων. Θα αξιοποιείται από διάφορους φορείς δηλαδή. Το σχολείο δεν θα είναι καθαρά σχολείο. Αν όμως από αυτή την αξιοποίηση η κοινότητα του σχολείου έχει την οικονομική ευχέρεια να κάνει κινήσεις ώστε να κάνει το σχολείο ποιοτικά καλύτερο, γιατί να μην το κάνει. Για παράδειγμα, έχω μια μεγάλη αίθουσα εκδηλώσεων. Ναι. Γιατί να μην βάλω να γίνει μια εκδήλωση, να έχω χρήματα και τα χρήματα αυτά να τα επενδύσω, να πάρω ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή να πάρω κάποιον δάσκαλο να κάνει κάτι εξειδικευμένο κτλ. Γιατί κακό είναι αυτό? Κύριε Παλούνια, θα απαντήσουμε σε αυτό. Αν είναι κακό ή όχι, ωστόσο πρέπει να ακούσουν οι Κροατές ότι η κυβέρνηση, εδώ η Ελλάδα, έχει έρθει πρώτη στις δαπάνες για το ΝΑΤΟ. Πρώτη χώρα. Σε όλες τις 12 μέρη κάτω του ΝΑΤΟ. Είναι η πρώτη χώρα στις δαπάνες. Εντάξει, χρειάζονται όμως οι εξοπλισμοί, δεν χρειάζονται. Ακούστε, όχι και πρώτη χώρα. Αν έχεις τους Τούρκους απέναντι. Ακούστε, αυτές όμως οι δαπάνες δεν είναι για τα σύνορά μας, δεν είναι για την ασφάλεια των επόμενων δικαιωμάτων. Είναι δαπάνες που γίνονται για να κάνει τις δολοφονικές επιθέσεις στο ΝΑΤΟ με αποστολές ανά όλο τον κόσμο. Τι δουλειά έχουν τα στρατεύματά μας κάτω στο Μάλι? Τέλος πάντων, να πάμε στο κύριο θέμα του σχολείου. Εδώ η κυβέρνηση ουσιαστικά με την αυτονομία που λέει του σχολείου θέλει να απαλλάξει το κράτος από τη χρηματοδότηση, από την ευθύνη της τελέγωσης με μόνιμο προσωπικό και οδηγεί συνολικά σε αυτή την ευέλικτη σχέση εργασίας την υποβάθμιση των υποδομών. Ανοίγει δρόμο για την είσοδο των επιχειρήσεων σαν χορηγή στα σχολεία που θα επενδύουν, κύριε Μπαρδόνια, στο τι θα μαθαίνουν τα παιδιά. Στο όνομα της ελευθερίας, το κάθε σχολείο τι θα κάνει, θα επιλέγει βιβλίο και πλευρές του προγράμματος σπουδών, καταργούντας έτσι τι το ενιαίο χαρακτήρα της εκπαίδευσης. Και θα εντείνει τις ανισότητες, τους φραγμούς, ειδικά στις πιο φτωχές περιοχές.
άλλο θα είναι το σχολείο του Ψυχικού και της Φιλοθέης, άλλο το σχολείο του Βραχαμιού του Περιστεριού. Και επίσης δίνει χτύπημα στην ολόκληρη μόρφωση των μαθητών. Τι λέει, δεξιότητες. Του προωθείται διαχρονικά βέβαια από όλη τη κυβέρνηση. Και στην πραγματικότητα τι είναι. Στην πραγματικότητα είναι στήρες έτσι γνώσεις που διδάσκονται ξεκομμένες από τη γενική ολόκληρη μόρφωση που πρέπει να διαμορφώσει τους μαθητές σωστό τρόπο σκέψης και ολόκληρη προσωπικότητα. Ένα νομοσχέδιο τέτοιο που δεν μπορεί να περάσει έτσι, πρέπει να βρει αντιμέτωπο συνολικά τους γονείς, τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, τους εργαζόμενους, το σύνολο της κοινωνίας. Γιατί είναι αντιδραστικό. Μάλιστα. Κύριε Κατζωτή, αν αφήσουμε λίγο το θέμα παιδεία που μπορούμε να μιλάμε ώρες ολόκληρες, να πάω λιγάκι στο θέμα της ακρίβειας. Γιατί έχουμε δει ότι υπάρχει μια σημαντική ακρίβεια σε βασικά προϊόντα και σε σούπερ μάρκετς και στο ρεύμα. Και ήδη στο Υπουργείο Οικονομικών και στην Ευρώπη έχουν αρχίσει και ανησυχούν και για πληθωριστικές τάσεις και τα λοιπά. Για να το δούμε εδώ τι ακριβώς μπορεί να είναι. Γιατί από τη μία λέει η κυβέρνηση ότι αυτό είναι προσωρινό αποτέλεσμα των διεθνών τιμών πρώτων υλών που ακρίβηνε. Απ' την άλλη βγαίνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, το κάθε από τη δική του οπτική και λέει, α, είναι αποτέλεσμα της κακής σου πολιτικής. Αλλά για να δούμε, εσείς τι πιστεύετε. Είναι αποτέλεσμα του ίδιου του συστήματος, του καπιταλισμού, κύριε Μαρδούνια. Η απελευθέρωση της ενέργειας, για παράδειγμα, που λέγανε στον κόσμο ψέματα ότι η απελευθέρωση της ενέργειας θα μειώσει τα τιμολόγια, είδαμε ότι καμία μείωση δεν είναι ο κόσμος. Αντίθετα, αυξήσει. Αυξήσει πάνω σε αυξήσει. Και εδώ τα είδη πρώτης ανάγκης. Το ίδιο. Έχουν πάρει την ανηφόρα. Οι εργαζόμενοι, βέβαια, ο μισθός τους είναι μειωμένος και μειώνεται κι άλλο. Τώρα πέρασε το εργασιακό νομοσχέδιο πριν από λίγες μέρες. Το βλέπει νέες μειώσεις στο εισόδημα του εργαζόμενου. Επίσης, οι συντάξεις οι οποίες τώρα με το νέο ασφαλιστικό που προωθεί η κυβέρνηση προβλέπει καρατόμηση παραπέρα των επικουρικών συντάξεων, πέρα βέβαια από τις συντάξεις τις κύριες και τις ανταποδοτικές τέλος πάντων, που και αυτές έχουν υποστεί πολύ μεγάλη μείωση. Ωραία, να ρωτήσω δεν κάτι. Δεν ανταποκριθεί μια οικογένεια. Στις συντάξεις. Ολοκληρώστε για την ακρίβεια. Στο θέμα της ακρίβειας, ποιος καθορίζει τις συντάξεις. Η κυβέρνηση δεν λέει είναι τροχονόμος. Απλά παρακολουθεί. Παρατηρητήριο λέει τιμών. Και λοιπόν, τι λέγεται. Παρατηρεί λοιπόν το πώς αποφασίζουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι την τιμή σε κάθε είδος, σε κάθε προϊόν. Δεν παρεμβαίνει. Δεν βάζει τιμές τέλος πάντων ούτε στα είδη βασικής ανάγκης. Δεν μειώνει το ρεύμα. Δεν μειώνει τους φόρους που έχει πάνω στα είδη. Μέχρι και το ΦΠΑ, ποιος είναι πάνω στα είδη πρώτης ανάγκης. Όλα αυτά τα πληρώνουν τα λαϊκά νοικοκυριά. Μάλιστα. Η κυβέρνηση έχει σοβαρές ευθύνες. Είναι θέμα πολιτικής η οποία ασκείται και βεβαίως είναι πέρα από εκεί. Είναι ζήτημα που πρέπει να δει ο λαός μας ότι είναι επίσης θύματα του κυνήγι του κέρδους από την πλευρά των επιχειρηματικών ομίλων. Κύριε Κατσότη, στα 2-3 περίπου λεπτά που απομένουν ακόμη, θέλω να σας ρωτήσω, το κόμμα σας εκτιμά ότι ο κ. Μητσοτάκης μπορεί να πάει σε πρόορες εκλογές ακόμη και το Σεπτέμβριο, γιατί οι πληροφορίες που έχει η εκπομπή μου και οι κουβέντες που έχω κάνει με διάφορες πηγές μου έχουν αφήσει να καταλάβω ότι από το πίσω μέρος του μυαλού έχει έρθει στο μπροστά μέρος και απλά ενδεχομένως η μετάλλαξη Δέλτα χάλασε λίγο την απόφαση την τελική. Κοιτάξτε να δείτε, δεν αποκλείεται η κυβέρνηση, αν δει ότι... Γιατί δημοσκοπικά δεν έχει πρόβλημα, είναι από 15 μέχρι 30 μονάδες μπροστά σου, λέει εντάξει. Είναι πολλοί παράγοντες που κρίνουν τελικά αν θα πάει για εκλογές μια κυβέρνηση ή δεν θα πάει. Και πάνω απ' όλα βέβαια είναι το θέμα της οικονομίας που παίζει ρόλο και καθορίζει την πολιτική και όλη αυτή την λειτουργία του συστήματος. Εμείς θεωρούμε ότι δεν αποκλείεται η Νέα Δημοκρατία να πάει για κυβέρνηση, να πάει για εκλογές. Ωστόσο όμως είναι ένα ενδεχόμενο να μην πάει κιόλας λόγω των εξελίξεων οι οποίες δεν είναι θετικές στην οικονομία. Πιστεύουμε ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε πάρα πολύ δύσκολα πράγματα με πολλά λουκέτα, με αύξηση ανεργίας. Ίσως αυτό αν το καθυστερήσει να πάει για να εκφραστεί αργότερα. Ωστόσο όμως πιστεύουμε ότι αυτό θα εκφραστεί πολύ γρήγορα. Και τα κλεισίματα των επιχειρήσεων και το θέμα της ανεργίας, της έκρηξης δηλαδή της ανεργίας
Και βέβαια το θέμα της πανδημίας που έχει αυτή την εξέλιξη, όπως είπατε και εσείς, και αυτό ίσως να καθορίσει και την τελική απόφαση της κυβέρνησης. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Καζώτη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Καλό βράδυ να έχετε. Γεια σας.